Μαζί και πάλι κυρίες και κύριοι, και εδώ μαζί μας έχουμε από τη μία τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον κύριο Θεοπέμπτου, και από την άλλη τον ερευνητή στο Ινστιτούτο Κύπρου, τον κύριο Χατζηνικολάου. Κύριε Χατζηνικολάου, καλώς ήρθατε. Κύριε Θεοπέμπτου, καλώς ήρθατε κι εσείς. Yes. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα ακούσαμε αρκετά πράγματα διάφορα για το τι είναι δυνατόν να συμβεί στην Κύπρο με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Ακούσαμε ότι θα γίνουμε Μπαχρέιν, θα γίνουμε Κατάρ, θα γίνουμε, αλλά χωρίς τα πετρέλαια τους, δεν ξέρω αν θα έρθουν και τα πετρέλαια μαζί τους. Αλλά σε επίπεδο κλίματος και φυσικού περιβάλλοντος θα υπάρξει απερίμωση. Και έτσι βάλαμε και ένα τιτλάκι, αν θα υπάρξει απερίμωση με ερωτηματικά, να μας το απαντήσετε. Να πω ότι όσον αφορά τα επιστημονικά στοιχεία θα τα αξίσει ο κ. Χατζηνικολάου καλύτερα από μένα. Απλά να πω ότι ναι, όσον αφορά το θέμα της απερίμωσης, η μελέτη που έχει κάνει το Υπουργείο Γεωργίας στο Τμήμα Περιβάλλοντος δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλα ποσοστά κυπριακού εδάφους που κινδυνεύουν με την απερίμωση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 70% των εδαφών κινδυνεύουν από την απερίμωση. Επιτρέψτε μας, όταν λέμε απερίμωση, κύριε Θεοπέμπτου, τι εννοούμε? Είναι η ζημιά η οποία παθαίνει η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας και της μείωσης της βροχόπτωσης. Δηλαδή, όταν ξεκινήσεις να χάνεις τα φυτά και την άλλη ζωή που έχει ένας τόπος, δεν μένει και πολύ εκτός από το χώμα, ή αν θέλετε, τις μονοπλαγιές με θάμνους. Δηλαδή, όταν ξεκινήσεις να χάνεις αυτά τα δύο, δηλαδή τη χλωρίδα και την πανίδα, αυτό είναι που αποκαλούμε αναπερίμωση. Δεν εννοούμε φυσικά άμμους, αμμώδεις λόφους όπως είναι η έρημος πιθανότητα της Σαχάρας, αλλά το γεγονός ότι είναι αδύνατο για τη χλωρίδα και την πανίδα να ζήσεις μια περιοχή ή, το πω διαφορετικά, υπάρχει σοβαρότατη υποβάθμιση στα φυτά και στη ζωή της περιοχής. Μέρωση, απλώς μια επισήμαση, μην περάσουμε στον κύριο Χατζηνικολάου. Κύριε Θεοπέμπτου, υψηλές θερμοκρασίες κλιματιστικά, μεγαλύτερη ενέργεια εκ των πραγμάτων χρειάζεται. Και αυτό σημαίνει και μεγαλύτερη επιβάρηση στο περιβάλλον. Είναι ένας φαύλος κύκλος που δημιουργείται. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Πρέπει να πω, υπάρχει και ένα αποτέλεσμα μιας έρευνας που έγινε στην Κύπρο για τη σχέση της κατανάλωσης ενέργειας μαζί με το θέμα της αύξησης της θερμοκρασίας. Επίσης, να πω, μια και έχει γίνει αναφορά από τον ανταποκριτή σας, ότι το 2012 λήγει το σχέδιο εκπομπής ρήπων, το οποίο είχαμε εφαρμόσει από το 2008 μέχρι το 2012. Και το 2013. Θα δημοπρατείται όλες οι εκπομπές που έχουμε. Φυσικά έχει το δικαίωμα η κυβέρνηση να δημοπρατεί μόνο το 30%. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτή τη στιγμή τα λεφτά τα οποία πληρώνει η αρχή ηλεκτρισμού 10-15 εκατομμύρια κάθε χρόνο για δικαίωμα εκπομπής ρήπων, αυτό θα αυξηθεί πάρα πολύ μετά το 2012, που θα είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε όλες τις εκπομπές ρήπων ή, επαναλαμβάνω, αν πάρει απόφαση, το 30% μόνο η κυβέρνηση. Άρα είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα να έχουμε το συντομότερο δυνατόν το φυσικό αέριο, γιατί διαφορετικά, ας συνεχίσουμε με το πετρέλαιο, θα έχουμε πολλές εκπομπές και άρα θα πληρώνουμε πολλά λεφτά για δικαιώματα εκπομπών. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα συνδυασμό. Ακούσαμε για το 2014. Ναι. Ό,τι θα γίνει. Και εσείς λέτε από το 12. 12 λίγη. Το πρόγραμμα που υπάρχει τώρα είναι από το 12. Εσείς προβλέπετε ότι από το 12 μέχρι το 14. Ναι, από τις αρχές του 13 μέχρι την εφαρμογή του φυσικού αερίου θα έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τις εκπομπές και θα μας δυστυχίζει πολλά λεφτά. Αυτά που πληρώνουμε σήμερα στην ΑΕΚ ως παραπανήσια λεφτά, 10-15, ναι, θα είναι πολύ περισσότερα και βεβαίως ήδη πάντα θα τα πληρώνουμε εμείς, δηλαδή οι πολίτες. Ναι, οι καταναλωτές. Θα είναι αύξηση του ηλεκτρισμού, επαναλαμβάνω, αν δεν καταφέρουμε να φέρουμε γρήγορα το φυσικό αέριο. Μάλιστα, να εισαγάγουμε στην συζήτηση τον κύριο Χατζηνικολάου. Απερίμωση καταρχάς. Η ίδια εκτίμηση και η δική σας, κύριε Χατζηνικολάου, ποιες είναι οι δικές σας? Ναι, γιατί όσον αφορά τον αέρα και την ατμόσφαιρα, τα δύο βασικά κλιματικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν και την απορρίμωση είναι η θερμοκρασία και η βροχόπτωση. Και για τα δύο, για την περιοχή μας, οι προβλέψεις είναι ετησίωνες, γιατί θα αυξηθεί η θερμοκρασία, αλλά παράλληλα προβλέπεται και η μείωση της βροχόπτωσης, η οποία ήδη έχει αρχίσει να παρατηρείται τα τελευταία 20 χρόνια. Άρα, ξηρασία και θέρμανση θα συμβάλλουν και θα χειροτερέψουν το πρόβλημα της απερίμωσης. Με βάση τις δικές σας έρευνες, μελέτες, γνώσεις, για πότε εσείς εκτιμάτε ότι αν οι συνθήκες συνεχίσουν να είναι αυτές που είναι, θα πρέπει να τα μαζέψουμε για να φύγουμε? Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και από τους διάφορους τομείς της ζωής μας που θα μας επηρεάσουν. Σίγουρα μετά το 2030 παγκόσμια θερμοκρασία θα ανέβει κατά έναν βαθμό Κελσίου και θα αρχίσουμε να νιώθουμε, ας το πούμε έτσι, περισσότερο την παγκόσμια θέρμανση.
Για πέρυσι, για παράδειγμα, την χρονιά που πέρασε, η βροχόπτωση στην Κύπρο ήταν σχετικά βελτιωμένη σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Αυτό θα διαφοροποιεί κάπως τα πράγματα στον προβληματισμό σας ή θεωρείτε ότι είναι η εξαίρεση που επιβιώνει έναν κανόνα μακροχρόνιο? Ναι, ακριβώς είναι το δεύτερο που είπατε. Το είχαμε γράψει σχετικά ότι αυτό ήταν ένα διάλειμμα. Γιατί είναι μέσα στα πλαίσια της φυσικής μεταβλητότητας της ατμόσφαιρας. Και είχαμε μπορούμε να έχουμε μερικά χρόνια τα οποία θα είναι πιο υγρά. Θα επανέλθουμε όμως σε ακόμα ξηρότερα έτη που θα συσσωρεύσουν την έλλειψη βροχής που ήδη παρατηρείται τα τελευταία 30 χρόνια. Το έχει μετρήσει και η Μετεωρολογική Υπηρεσία, νομίζω. Έχει μειωθεί στον 20ο αιώνα έχει μειωθεί κατά 15% στην Κύπρο η βροχόπτωση. Και αυτό θα συνεχιστεί και στον 21ο αιώνα. Το ότι ξαφνικά καταγράψαμε την υψηλότερη θερμοκρασία που κατεγράφει ιστορικά στην Κύπρο στους 46 βαθμούς, πώς σας φάνηκε σας, κύριε Χατζηνίκολα? Να το βάλουμε αυτό. Είναι πραγματικά ιστορικό ρεκόρ καταγραφής αυτής της θερμοκρασίας και είναι πολύ σημαντικό γεγονός και πολύ ενδιαφέρον ερευνητικά για μας. Να το βάλουμε όμως σε μια ιστορική προοπτική χρόνου. Από ημερήσιες τιμές της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από το 1976 μέχρι το 2000 που ανάλυσα πρόσφατα, έχουν σημειωθεί στο παρελθόν πολύ υψηλές θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου και πιο παραταταμένοι καύσονες. Συνολικά, από το 1976 μέχρι το 2000 έχουμε 158 μέρες με θερμοκρασία πάνω των 40 βαθμών. Έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν. Τα χειρότερα έτη ήταν το 1978, το 1987, το 1998 και το 2000. Ένα μόνο παράδειγμα. Από τις 4 μέχρι την 21 Ιουλίου του 1978, σε αυτή την περίοδο των 18 ημερών, οι 16 ήταν πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Και ένα τελευταίο παράδειγμα του 2000, στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου του 2000, επί 12 συνεχείς ημέρες, είχαμε θερμοκρασίες πάνω των 40 βαθμών. Άρα η Κύπρος, λόγω της περιοχής στην οποία βρίσκεται, είναι επιρρεπής, ας το πούμε, το κλίμα της Κύπρου σε φαινόμενα καύσωνα και έχει συμβεί αυτό και στο παρελθόν. Η πρόβλεψη είναι ότι αυτό το φαινόμενο θα ενταθεί όσο προχωράμε στον 21ο αιώνα και όσο αυξάνονται οι συγκεντρώσεις του διοξιδίου του άνθρακα που προκαλούν την παγκόσμια θέρμανση. Και όταν λέτε θα επεκταθεί το φαινόμενο, θα επεκταθεί σε χρονική διάρκεια ή και σε ύψος θερμοκρασίας ή και τα δύο? Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό σημείο. Για να το καταλάβουμε, ας πούμε ότι ιστορικά μέχρι τώρα, στον περασμένο αιώνα, η θερμοκρασία του Ιουλίου και του Αυγούστου στην Κύπρο είναι περίπου σε αυτό το επίπεδο, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα όμως, επειδή η ατμόσφαιρα έχει μεταβολές, έχουμε και τα διάφορα κρέα. Είναι καύσωνες που συμβαίνουν. Άρα από τους 38 μπορούμε να πάμε στους 42. Τώρα, στις επόμενες δεκαετίες θα ανέβουμε σε αυτό τη μέση τιμή, άρα θα έχουμε υψηλότερη μέση τιμή του καλοκαιριού, σχεδόν κάθε μέρα. Και παράλληλα με αυτό, η μεταβλητότητα ακολουθάει, άρα θα ανέβουν και τα ακραία. Δηλαδή, θα μπορούμε να περιμένουμε ότι ένας ακραίος καύσωνας σε 20 χρόνια δεν θα αγγίξει τους 46 βαθμούς, αλλά θα είναι πολύ υψηλότερος. Δεν θέλω να πω τώρα τη λέξη που θα. Πέστε μας τον αριθμό που θα. Μπορεί να πλησιάσει στις υψηλές βαθμούς, στους 40, μπορεί να πλησιάσει στους 50 βαθμούς. Μάλιστα. Κάτι που ήδη συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Οι θερμοκρασίες στα ακραία της Μέσης Ανατολής φτάνουν αυτές τις θερμοκρασίες τώρα. Αυτή βέβαια είναι σε διαφορετική ζώνη, πιο θερμή. Εσείς κύριε Θεοπέμπτου, πώς τα ακούτε αυτά? Αυτά τα έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Ήμουν παρόν στο συνέδριο που παρευρέθηκα στο συνέδριο που είχε κάνει το Ινστιτούτο Κύπρου και ήταν και ο καθηγητής ο γιος Λέλεν Φιλτ, ο οποίος ακριβώς είχε χρησιμοποιήσει αυτές τις στατιστικές, τις οποίες έχω μπροστά μου την παρουσίαση, ο οποίος λέει ότι για παράδειγμα από το 81 μέχρι το 2000 τον Μπαχρέιν είχε 105 μέρες πιο ψηλής θερμοκρασίας, πάνω από 35 βαθμούς, και η Κύπρος είχε 57. Ενώ το 2080 με 100, οι μέρες οι καυτές για την Κύπρο θα είναι 110 κάθε χρόνο αντί 57. Δηλαδή περιμένουμε ότι θα διπλασιαστούν οι θερμές μέρες του καλοκαιριού. Και για τον Μπαχρέιν τι προβλέπει? Για τον Μπαχρέιν θα έχει αύξηση 50%, από 100 θα γίνουν 160. Να διακόψω, για τον Μπαχρέιν δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε άλλοι, γιατί δεν υπάρχει άλλη περιοχή στον κόσμο που αυτή τη στιγμή να νιώθει τόσο συχνούς καύσωνες. Άρα τον Μπαχρέιν θα φτάσει επίπεδα που δεν έχουμε ξαναζήσει στον πλανήτη μας. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ένα. Ναι. Είναι γι' αυτό που είπε και τη φράση στη συνέδριο. Θέλετε να δείτε πώς θα είναι ο καιρός. Είχε αναφέρει τον Μπαχρέιν και το Κάιρο. Και το Κάιρο, ναι.
Άρα προς τα εκεί βαίνουμε. Είναι η πρόβλεψη. Ναι, μας είχε πει, πηγαίνετε να δείτε πώς θα είναι, πώς είναι ο καιρός τώρα στον Μπαχρέιν και στο Κάιρο και θα δείτε πώς θα είμαστε εμείς προς το τέλος του αιώνα, προς το 80%. Το τέλος του αιώνα είναι μας το 2010. Δηλαδή είναι σε 80-90 χρόνια. Ναι. Κάτι το οποίο... Σταδιακής αύξησης φυσικά, αλλαγής. Ναι, αλλά κάτι το οποίο δημιουργά την ελπίδα ή την ψευδέστηση των δημοσιογράφων, θέλετε να μας το πείτε τώρα εσείς, ότι έχουμε κάποιο χρόνο να διορθώσουμε τα πράγματα εάν σπέσουμε να το κάνουμε. Είναι ψευδέστηση ή είναι πραγματική ελπίδα? Το ό,τι κάνεις στο κλίμα, στον πλανήτη, δεν μπορείς να κάνεις εσύ κάτι φέτος και να δεις αλλαγές στις κλιματικές αλλαγές. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις τώρα και ξαφνικά του χρόνου είμαστε εντάξει, λύσαμε το πρόβλημα. Ο πλανήτης παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να αντιδράσει σε αλλαγές. Και είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε τώρα για τα παιδιά μας. Δεν το κάνουμε για μας. Εμείς θα υποφέρουμε με τις αλλαγές. Να υπενθυμίσω ότι όταν είχαμε τη Σύνοδο της Κοπεχάγης, είχαν στόχο των περιορισμών της αλλαγής του κλίματος παγκόσμια στους 2 βαθμούς Κελσίου. Των περιορισμών. Δεν μιλά κανένας για να σταματήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Μιλούμε για να τις περιορίσουμε. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο πλέον. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Και είναι αυτό που ανησυχεί πάρα πολύ. Και είναι γι' αυτό που ακόμα και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε την περασμένη εβδομάδα συζητήσεις αν η δέσμευση η οποία έχει κάνει και ο Θελός από μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την υποχρέωση για 20% μειώσεις, αν έπρεπε να προχωρήσουμε από μόνοι μας να κάνουμε 30% μειώσεις, αν δεν κάνω λάθος οι επιστήμονες μιλούν για 40 με 45% μειώσεις, που ακόμα και αυτά που μιλούμε τα επίπεδα, να υπενθυμίσω ότι η Αμερική μιλά για 17% μειώσεις, ακόμα πιο κάτω, δεν είναι ενθαρρυντικά για το μέλλον των παιδιών μας. Έχουμε πρόβλημα. Και αυτό να ανησυχεί φυσικά. Δεν ξέρω αν σκέφτονται ότι μπορεί να βρεθεί κάποιο μηχανισμό τελικά να μαζεύουμε το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα με επιτυχία να το φυλάγουμε κάπου, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα που θα το φυλάξεις αν το μαζέψεις. Τεχνικές να το μαζέψεις υπάρχουν. Αλλά τι θα το κάνεις όταν το μαζέψεις? Πού θα το βάλεις με ασφάλεια να μην δραπετεύσει? Υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις. Ελπίζω να μην βασίζονται στο ότι κάποτε κάποια μέρα θα έχουμε μηχανισμούς και έτσι εμείς θα συνεχίσουμε business as usual, όπως λένε το σενάριο, και όταν βρεθεί πρόβλημα θα το λύσουν οι επόμενες γενιές. Είναι δύσκολο.